Ψηλάθ' απ' το κάστρο το μιλιό πυρσός, στην πια ψηλή κορφή, στα κροδαχτήλια ορθώς, ίσια τα χέρια μου ψηλά, σα δυο φτερά οθούνε τον αγέρα. Κάστρο το μιλιό πυρσός, στη διάψηλη κορφή στα κροδαχτήλια ορθώς. Ίσια τα χέρια μου ψηλά, σαν δυο φτερά ποθούνε τον αγέρα. Όλα να δίνουν γύρα φως, κι αγνάν διαλούζεται στον ήλιο η θάλασσα, η πλατιά και ο λογισμός. Όλο καθάρια αλήθεια, σα διάφανα κρουστάλια πλήθεια, λοχίζει τον εθέρα. Όλα να δίνουν γύρα φως, κι αγνά διαλούσεται στον ήλιο. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Είναι 3η 31 Μαρτίου. Η Ελλάδα πενθεί το χαμό, το θάνατο ενός πολύ μεγάλου Έλληνα, ενός ανθρώπου που λάτρεψε και την πατρίδα, την τίμησε με όλο του το είναι, του τελευταίου ήρωα, όπως γράφουν σήμερα οι εφημερίδες, του Μανώλη Γλέζου, 1922-2020, 98 ετών έφυγε ο Μανώλης από κοντά μας. Πλήρης ημερών. Με ένα πολύ βαθύ, ισχυρό, ανεξίτηλο αποτύπωμα που θα μείνει ανεξίτηλο και για τις επόμενες γενιές να διδάσκεται και η δράση του και κυρίως η αγάπη του για την πατρίδα. Γιατί ένα πράγμα είναι αν συμφωνούσες με τις ιδέες του, με την ιδεολογία του, ένα πράγμα είναι αν αναγνώρισες και αναγνωρίζεις ότι αυτός ο άνθρωπος αγάπησε αυτόν εδώ τον τόπο. Και αποτελεί ένα ολόκληρο κεφάλαιο από μόνος του στην ιστορία του τόπου μας. Λοιπόν, να είναι καλά. Καλό ταξίδι. Ελλάδα, στην ιστορία της ελληνικής αριστεράς. Ο Μανώλης ο Γλέζος, καλό του ταξίδι. Έχει αφήσει πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για εμάς τους νεότερους με τη δράση του, με τη διαδρομή του. Λοιπόν. Εντάξει, και κανένας, φυσικά και οι νεότεροι που το έχουν διδαχθεί, δεν θα ξεχάσει εκείνο το Μάη του 41 που κατέβασε μαζί με τον Απόστολο Σάντα την σβάστηκα από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, την γερμανική σβάστηκα. Και να φροντίσουμε, λοιπόν, και να φροντίσουμε να μαθαίνουμε την ιστορία του Γλέζου στα παιδιά μας, γιατί οι ιστορίες των ηρώων δεν πρέπει να ξεχνιούνται. Δεν πρέπει να χάνονται στο πέρασμα του χρόνου και να μην φτάνουμε ευτυχώς εχθές, γιατί είναι φορτισμένη η ατμόσφαιρα, είναι φορτισμένο το κλίμα στην πατρίδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Βγήκε κόσμο στα μπαλκόνια και αποχαιρέτησε τον Μανώλη τον Γλέζο με ένα χειροκρότημα προκειμένου το τελευταίο να χειροκρότημα του αποτίσει έτσι φόρο τιμής. Το έχουμε. Και για να το δούμε. Για να το δούμε, παιδιά. Να το δούμε. Πώς ήταν εκείνοι οι οποίοι είπαν ότι μα πώς θα το κάνουμε αυτό, πώς θα αντέξουμε να μην βρεθούμε στην κηδεία του Μανώλη Γλέζου, έτσι, λόγω της κατάστασης. Σωστά. Παρόλα αυτά, η κηδεία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Έτσι όπως επιβάλλουν οι καταστάσεις. Ναι, ακριβώς. Ναι. Και είναι και η επιθυμία της οικογένειας, άλλωστε. Δεν πειράζει, θα τον θυμόμαστε όλοι τον Μανώλη τον Γλέζο, ανεξάρτητα, ξαναλέω, από την ιδεολογική πολιτική τοποθέτηση του καθενός. Μην ξεχνάμε ότι μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη σε εκείνα τα γεγονότα της πλατείας στον καιρό των μνημονίων ήταν στην πρώτη γραμμή, δεν δίστασε να είναι στην πρώτη πάντα γραμμή και παρά τα να σηκώσει το χέρι, να σηκώσει τη γροθιά υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου, υπέρ των δικαιωμάτων της Ελλάδας και των Ελλήνων. Άρα λοιπόν ας του αποτίσουμε το φόρο τιμής που του αρμόζει. Έτσι, που του αρμόζει.